κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Αχ, απαιτεί ακροατές, χαίρετε πάντοτε. Είμαστε πάλι συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Περαϊκής Εκκλησίας για να ταξιδέψουμε μαζί πνευματικά στην συνέχεια της διηγήσεως του βιβλίου της γενέσεως για το πώς άρχισε μια νέα παλιγενεσία μετά τη σωτηρία του Νόε και της οικογενείας του από τον κατακλισμό. Μιλήσαμε και εξηγήσαμε το πώς ο Θεός μας με τη μεγάλη του ανεξικακία αρχίζει και πάλι να βλέπει το ανθρώπινο γένος σαν να ήταν για πρώτη φορά δημιουργημένο. Θέλει να μην βλέπει προς το παρελθόν, να μην βλέπει όλα εκείνα τα οποία προηγήθηκαν, την αποστασία δηλαδή όχι μόνο από τον Παράδεισο αλλά την αποστασία και μετά την πτώση από τον Παράδεισο που επέφερε και τον κατάκλησμο δηλαδή τον αφανισμό όλης της τότε ανθρωπότητας εκτός του Νόε και της οικογένειας του. Τώρα λοιπόν μετά την θυσία που αυθόρμητα προσφέρει ο Νόε και την ένδειξη την ολόθερμη και ολόψυχη ένδειξη της διαθέσεως της ψυχής του ότι σαφώς αναγνωρίζει ότι άλλος είναι ο Θεός Δημιουργός και άλλη είναι η Δημιουργία τότε ο Θεός ατενίζοντας προς Αυτόν και την οικογένειά Του βλέπει μια νέα ανθρωπότητα και της έδωσε όπως είδαμε της ανανέωσε μάλλον τις ευλογίες που είχαν και οι πρωτόπλαστοι να αυξάνονται, να πληθύνονται, να κατακυριεύσουν τη γης και όχι μόνο αυτοί, αλλά και τα ζώα που σώθηκαν μέσα στην Κιβωτό. Και είχαμε φτάσει στο σημείο που ο Θεός μας λέει στον ΩΕ ότι θα σου δώσω ένα σημείο στον ουρανό μετά από κάθε βροχή μεγάλη ή μικρή το οποίο σημείο θα σημαίνει ότι δεν θα ξαναγίνει άλλος κατακλισμός να χαθεί ολόκληρη η γη μπορεί να γίνονται τοπικές πλημμύρες και να χάνονται άνθρωποι, ανθρώπινες ζωές από τέτοιες πλημμύρες γιατί πρέπει να παιδαγωγηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες περιοχές αλλά ποτέ δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός γενικός όλης της κτήσεως. Και γι' αυτό θα σου δώσω ένα τόξο, θα θέσω στον ουρανό ένα ουράνιο τόξο θα προέρχεται από τον ουρανό και θα καταλήγει στη γη και μέσα σε αυτό το τόξο θα αναλύονται τα διάφορα χρώματα τα οποία περιέχει το φως και βλέποντας το τόξο θα είναι σημείο της διαθήκη αναμέσων εμού και της γης και έστε έντο συνεφήν με νεφέλα σε την γη, το τόξο να την εφέλει. Δηλαδή όταν θα συγκεντρώνονται τα νέφη που θα είναι από τον ουρανό έως θα φτάνουν στη γη, θα φαίνεται τότε το ουράνιο τόξο και μνηστήσω με τις διαθήκες μου ή να αναμέσων εμού και ημών και αναμέσων πάσης ψυχής ζώσης εν πάση αρκή και ουκ έστε έτη το είδωρης κατακλυσμών ώστε εξαλείψε πάσαν σάρκα. Και θα θυμάμαι λέει ε, με το τόξο αυτό θα θυμάμαι τη διαθήκη που έχω κάνει με σένα ότι δεν θα υπάρχει πλέον έως τη συντελεία του κόσμου δεν θα υπάρξει ένας τέτοιος κατακλισμός που θα κατακλείσει όλη τη γη. Και ε, βεβαίως δεν θα εξαλειφθεί πάσα σάρξ, δεν θα ε, χαθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και έστε το τόξον με την εφέλη και όψομε του μνησθήνε διαθήκην αιώνιων αναμέσων εμού και της γης και αναμέσων ψυχής ζώσης εν πάσα αρκή ή εστίν επί της γης. Το λέει δύο φορές. Θα δώσω το τόξο, θα θυμάμαι τη διαθήκη μου βλέποντας το τόξο και θα υπάρχει το τόξο αυτό όχι για μια φορά μόνο αλλά σε κάθε υπάρχω μια περίπτωση όπου θα συνεφιάζει πολύ και θα έχει βρέξει, είτε πολύ είτε λίγο και θα είναι αυτή η διαθήκη μου η οποία δεν θα διαταραχθεί από κανένα και από τίποτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοδεσμεύεται ο Θεός πλέον διότι γνωρίζει πως ο καθολικός αυτός κατακλισμός δεν θα χρειαστεί. Πώς έχει αυτό το πράγμα, μας φαίνεται λίγο περίεργο. Πώς ο Θεός δεν υπόσχεται κάτι το οποίο μέχρι την έως τώρα συμπεριφορά του ανθρωπίνου γένους φαίνεται ασύμβατο πώς ο Θεός μας αυτοδεσμεύεται και λέει ότι δεν θα ξαναφέρω καθολικό κατακλίσμο; Εάν τόσα λίγα χρόνια, έστω και κάποιες χιλιάδες, δεν έδειξε ο άνθρωπος μια καλύτερη πορεία, καλύτερη συμπεριφορά, πώς είναι δυνατόν να αυτοδεσμεύεται ο Θεός εις τους αιώνας έως της συντελείας της επιγείου ζωής. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος σύμβουλος του Θεού, το ξέρουμε αυτό, να δώσει απάντηση θεϊκή σε αυτό το ερώτημα. Μπορούμε όμως με βάση την συμπεριφορά και του ανθρωπίνου γένους και του Θεού μας και κυρίως αυτή τη κατηγορηματική δήλωση του ότι δεν πρόκειται να επιφέρει κατακλυσμό άλλων έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε και εμείς και να πούμε ότι ο Θεός βλέπει με την προγνωστική του δύναμη χωρίς να προσδιορίζει ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον γιατί είναι παντογνώστης δεν δεσμεύεται από τον χρόνο δεν περιμένει να μάθει βλέποντας την εξέλιξη της ιστορίας με την προγνωστική του λοιπόν δύναμη ο Θεός βλέπει ότι όταν θα φτάσει το ανθρώπινο γένος σε μία καθολική πλέον άρνηση του Θεού όταν θα πάψει δηλαδή να, υπάρχει, να υπάρχουν δέκα άνθρωποι όπως αργότερα είπε στον Αβραάμ ότι δεν θα απολευθεί η πόλη εάν υπάρχουν δέκα βλέπει ο Θεός ότι δεν θα φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο γιατί όλες αυτές οι περιπέτειες του ανθρωπίνου γένους σε κάποιους ανθρώπους θα έχουν απήχηση και όταν φτάσει η ανθρωπότητα να μην έχει ούτε δέκα πλέον τότε θα γίνει η συντέλεια του κόσμου όταν δηλαδή θα φτάσει να πραγματοποιηθεί αυτό που το θέτει ερωτηματικά ο ίδιος ο Θεός Άρα ελθόν ο Κύριος έβρει την πίστη κατά τη Δευτέρα Παρουσία, άρα θα βρει την πίστη όταν έρθει. Αυτό μας δίνει και την απάντηση και την εξήγηση ότι ο Θεός μας ξέρει τα πάντα, ξέρει ότι ακόμη και πρώτης Δευτέρας Παρουσίας θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα είναι πιστοί στο Θεό, αλλά τότε δεν θα φέρει άλλο κατακλυσμό, δεν θα υπάρχουν άλλα περιθώρια νουθεσίας, δεν θα έχει τη δυνατότητα η ανθρωπότητα να μετανοήσει γιατί αυτή η μετάνοια είναι και των λίγων και είναι και πολύ προσωρινή από τους πολλούς. Δεν διαρκεί πολύ. Δεν θα ωφελήσει λοιπόν μια μετάνοια τέτοια και γι' αυτό θα γίνει και η συντέλεια του κόσμου. Άρα αυτό που μας λέει ο Θεός μας ότι το τόξο, το ουράνιο τόξο δηλαδή όπως το ξέρουμε εμείς οι πολλοί, αυτό το τόξο που παρουσιάζεται σε, όταν υπάρχει μεγάλη υγρασία στη γη που σημαίνει ότι κάπου έχει βρέξει πάρα πολύ ή όταν βρέξει στην περιοχή που κατοικούμε Λέμε στο τέλος που βγαίνουν οι αχτίνες του ήλιου μετά από την πολύ βροχή να σχηματίζεται ένα τόξο από τον ήλιο μέχρι τη γη μέσα στο οποίο τόξο αναλύονται διάφορα χρώματα πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, καφετή, μοβ, διάφορα χρώματα τα οποία περιέχονται μέσα στο φως που φαίνεται έχει απλότητα αλλά αυτή η απλότητα έχει και μια μεγάλη μάλλον μια απέραντη ποικιλία ο Θεός είναι απλούς αλλά είναι και πολυπίκυλος και αυτό φαίνεται η ποικιλία αυτή που έχει το φως το οποίο είναι εκείνο που δια του οποίου δημιουργήθηκε όλη οι κτήση εάν θυμηθείτε αυτά όλα που έχουμε πει, θα θυμηθείτε ότι δεν υπήρχαν υλικά, ούτε δημιούργησε ο Θεός υλικά πρώτα και μετά δημιούργησε τον κόσμο, αλλά είπε και γεννήθησαν. Και επειδή είναι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, και η χάρη του είναι άκτιστο φως η δημιουργική όλων των κτισμάτων όλης της θήσεως αιτία και υλικό εντός εισαγωγικών θα λέγαμε είναι το φως και η σύγχρονη φυσική με τις μελέτες έχει αποδείξει ότι τελικά και αυτά που βλέπουμε ότι είναι στερεά τα, αυτό που λέμε υλικά ότι προέρχονται από ύλη δεν είναι υλικά αλλά είναι αποτελέσματα ενεργίας αυτό λοιπόν το ουράνιο τόξο που θα είναι και η αιώνια διαθήκη και συμφωνία του Θεού με το ανθρώπινο γένος είναι μεν ένα καθυσυχαστικό ε, σημείο, μια ένδειξη καθυσυχαστική για όλους εμάς ότι δεν θα κατακλειστεί η γη, ωστόσο δεν αποκλείεται να κατακλειστεί κατά τόπους η γη, και επίσης είναι και ένα σημείο και μια διαθήκη που οδηγεί το ανθρώπινο γένος σε εγρήγορση διότι μπορεί να μην περιμένουμε ένα νέο κατακλυσμό, αλλά από στιγμή σε στιγμή, ανά πάσα στιγμή, περιμένουμε τη συντέλεια του κόσμου και τη Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Και αυτό το εβίωσαν οι άνθρωποι του Θεού και γι' αυτό είχαν πάντοτε έντονο αυτό το αίσθημα και αυτήν την εγρήγορση είχαν ότι Επίκειται η Δευτέρα Παρουσία. Η Διαθήκη αυτή δηλαδή του Θεού μας δεν καθυσίχασε τους ανθρώπους, ιδίως της Καινής Διαθήκης, όταν φανερώθηκε και σαρκώθη ο Θεός Λόγος και μίλησε για την Δευτέρα Παρουσία, μίλησε για τη μέλουσα κρίση για τη συντέλεια του κόσμου, το πρώτο που ήρθε στον νου των αληθινά πιστών ήταν αυτό ότι ο Θεός είπε ότι δεν θα ξανακάνει καθολικό κατακλισμό, δεν θα σωθεί ούτε καν μια οικογένεια για να αρχίσει μια νέα ανθρωπότητα. Άρα το μόνο που περιμένουμε είναι η Δευτέρα του Χριστού μας παρουσία. Και αυτή η αναμονή κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο προσεκτικοί στη ζωή τους και να μην επιβραδύνουν την πνευματική τους πρόοδο. Και ένα άλλο ερώτημα δημιουργείται από αυτά που διαβάσαμε. Μας λέει ότι θα θυμηθεί τη Διαθήκη του όταν αυτό το τόξο φανερώνεται στον ουρανό. Γιατί μας το λέει, λησμονεί ο Θεός. Όχι, το ουράνιο τόξο φαίνεται, είπαμε, όταν δεν θα κατακλειστεί ολόκληρη η γη. Διότι αν κατακλειστεί ολόκληρη η γη δεν θα το βλέπει κανείς αυτό το τόξο. Ο Θεός δεν λησμονεί. Αλλά εμείς λησμονούμε. Εμείς έχουμε πάντοτε τον τρόμο γιατί και πότε τον έχουμε τον δρόμο όταν απομακρυνόμαστε από το φόβο του Θεού, από το σεβασμό και την αγάπη προς τον Θεό μας. Έχουμε τρόμο. Αυτή λοιπόν η ένδειξη του ουρανού δεν θα θυμίσει στο Θεό κάτι γιατί δεν λησμονεί ο Θεός. Αλλά επειδή ο Θεός μας παίρνει πάντοτε και τη δική μας θέση. βλέπουμε ότι και προτού να σαρκωθεί αισθάνεται την ανθρωπότητα, την νιώθει και μιλάει ως και ως άνθρωπος. Και μιλάει και εκ μέρου της ανθρωπότητας, διότι όταν ιδίω δύο άνθρωπος μια κατακλυσμή βροχή που σκεπάζει τα περιουσιακά στοιχεία, σκεπάζει μετά την τη γη, σκεπάζει και επίγεια αντικείμενα ή και μικρά εκείματα, τότε αρχίσει να αισθάνεται ότι ήρθε το τέλος. Βλέποντας αυτό το ουράνιο τόξο θα θυμάται ότι ο Θεός μας δεν θα ξανακατακλείσει όλη τη γη. Και ταυτόχρονα θα μετανοεί γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ο ίδιος ο συγκεκριμένος δεν θα καταποντιστεί είναι δηλαδή το ουράνιο τόξο μια υπενθύμηση και μια απόδειξη που έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή αλλά και σε μια πιο απλή και εύκολη στιγμή μιας μικρής βροχής για να ατενίσει ο άνθρωπος αυτό το ουράνιο τόξο και να ειρενεύσει η ψυχή και η συνείδησή του να με βεβαιότητα ότι υπάρχει ο Θεός και η αλήθεια του Θεού είναι εκείνη που υπερισχύει και δίνει το παρόν κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα. Κρατές, παρακολουθείτε την εκπομπή κοιτάζοντα τα στοιχεία από τον ουρανό στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 ώστε να έχω και εγώ τη βεβαιότητα ότι συμμετέχετε στην εκπομπή, παρακολουθείτε και θέλετε με τις δικές σας παρεμβάσεις να διευρυνθεί το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής μας και να επιτευχθεί αυτή η πνευματική σχέση που γίνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο μέσω του ραδιοφώνου. Ο Θεός λοιπόν έδωσε αυτό το ουράνιο τόξο και δεν έχουμε κάποια πληροφορία ότι υπήρχε αυτό το τόξο και πρώτου κατακλυσμού και πρώτης ε, διαθήκης αυτής που έκανε ο Θεός με τον Νόε. Οι επιστήμονες βέβαια δίνουν μία επιστημονική ε, κατά τη γνώμη τους ερμηνεία στο φαινόμενο ότι το φως πέφτοντας επάνω στο, στο υγρό στην υγρή ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται από τα σταγονίδια της βροχής ε, γίνεται μια διάθλαση της των ηλιακών ακτίνων και μέσα από αυτή τη διάθλαση εμφανίζονται τα χρώματα τα οποία περικλείει το φως. Αυτό όμως δεν μαρτυρείται σε κανένα σύγγραμμα πρώτης Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα πρώτης εποχής του Νόε. Δεν έχουμε κάποιο βιβλίο, κάποια περιγραφή που να μας μιλάει για αυτό το ουράνιο τόξο ότι εξηγείται και με επιστημονικό τρόπο αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπήρχε. Ότι για να υπάρχει χρησιμοποιεί ο Θεός την κτίση, τη δημιουργία του για να εμφανίσει αυτό που θέλει. Αλλά αυτό δεν είναι αποδεικτικό ότι πάντοτε υπήρχε. Δηλαδή το ότι αναλύεται με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ένα απλό φυσικό φαινόμενο το οποίο πάντοτε συνέβαινε. Και ο κύριος λόγος είναι γιατί ο ίδιος ο Θεός έρχεται και λέει θα θέσω αυτό το τόξο ως σημείο μιας νέας διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Δεν λέει μεταξύ εμού και σου, δηλαδή ένα περιστασιακό φαινόμενο το οποίο θα αρχίζει να φανερώνεται στον Νόε και μετά θα σταματήσει αλλά μεταξύ εμού και της γης δηλαδή όσο υπάρχει η γη γιατί ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι θα έρθει η ώρα ο ουρανός και η γη ριζιδών παρελεύσονται όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη στην παρουσία τη δεύτερα παρουσία του Χριστού μας η διαθήκη λοιπόν αυτή είναι μεταξύ του Θεού και της γης όχι μεταξύ του Θεού και του Νόε μπορεί ο Νόε να ήταν το πρόσωπο εκείνο που με το οποίο συνήψε τη διαθήκη του ο Θεός αλλά με την εντολή του αυξάνεστε και πληθύνεστε την μεταδίδει και σε όλο το ανθρώπινο γένος αυτή τη διαθήκη. Έτσι λοιπόν το ουράνιο τόξο είναι ένα σημείο του Θεού και όπως έχουμε την άλλη εντολή του Θεού μας που ίσχυσε από ένα σημείο χρονικό και μετά ποια είναι αυτή η εντολή που έδωσε να μην νυμφεύονται και να μην υπανδρεύονται συγγενείς, αδέλφια και κοντινοί συγγενείς μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο επιτρέπεται μέχρι να αυξηθεί το ανθρώπινο γένος. Χωρίς να υπάρχει ασθένεια, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις. Από τις εντολής όμως του Θεού μας και μετά σφραγίζεται η εντολή αυτή και οι παραφάτες της έχουν επιπτώσεις. Κληρονομούν την ασθένεια της αιμοφιλίας. Οι εντολές του Θεού μας, αυτό που δίδει ο Θεός, η συμφωνία που κάνει ο Θεός με τη γη, έχει και επιπτώσεις θετικές, έχει και επιπτώσεις αρνητικές. Οι θετικές επιπτώσεις είναι όταν ο άνθρωπος δεχθεί και συμφωνήσει με το θέλημα του Θεού που δεν είναι αναγκαστικό αλλά είναι λυτρωτικό εάν δεν συμφωνήσει ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού δεν λυτρώνεται γιατί το θέλημα του Θεού είναι η τελειότητα και ο άνθρωπος αν δεν πετύχει τελειότητα δεν λυτρώνεται, δεν αισθάνεται λυτρωμένος. Εάν λοιπόν συμμορφωθεί ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού, τότε οι επιπτώσεις είναι θετικές. Εάν δεν συμμορφωθεί, έχει τις αρνητικές επιπτώσεις και αυτές προς νουθεσία του, για να συνετιστεί και να επανέλθει στην πραγμάτωση της τελειοποίησεώς του. Το ουράνιο τόξο λοιπόν δεν μαρτυρείται πουθενά προ του σημείου αυτού του βιβλίου της Γενέσεως και κάνει πολύ εκτενή αναφορά ο Θεός από το στίχο 13 έως το, και το στίχο 16 επαναλαμβάνει στο 16ο στίχο «Και έστε το τόξον με την εφέλη και όψο με του μνηστήνε διαθήκη νεόνιον αναμέσω μου και της γης και αναμέσων ψυχής ζώσης εν πάση σαρκί ή εστίν επί της γης. Αυτή η συμφωνία επεκτείνεται όχι μόνο στους, στου, στου, στην οικογένεια του Νόε αλλά σε όλη τη γη, σε όλους τους ανθρώπους που πρόκειται να γεννηθούν στη γη και επεκτείνεται ακόμη και στα ζώα και σε κάθε ε, οχόν το οποίο έχει ζωτική δύναμη επί της γης. Δηλαδή ο Θεός μας υπόσχεται και στα ζώα ακόμη ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει έναν νέο αφανισμό. Και είπε ο Θεός τον Νόε τούτο το σημείο της Διαθήκης είναι διεθέμινα να μέσον εμού και να μέσων πάση σαρκός ή εστίν επί Αυτό θα πει ότι η συμφωνία σφραγίζεται με όλη τη δημιουργία. Να κάνουμε και μια παρατήρηση, μια σκέψη με βάση όλα αυτά και με το ουράνιο τόξο και να πούμε ότι η ανάλυση του φωτός είναι και αυτή ένα μυστήριο μας φαίνεται φυσικό φαινόμενο το βλέπουμε και μέσα από τα πρίσματα αυτά όταν πέφτει το φως μέσα από ένα πρίσμα γιατί και οι σταγόνες μετά τη βροχή που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και αιωρούνται ε, παίζουν τον ρόλο ενός πρίσματος για να σχηματιστεί αυτό το ουράνιο τόξο μας φαίνεται ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο δηλαδή κάτι που γίνεται ούτως ή άλλως χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτός που ανατέλει τον ήλιο είναι ο Θεός δεν ανατέλει ο ήλιος επειδή δημιουργήθηκε να ανατέλει. Και το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, μας τα εξήγησε αυτά. Ότι ο πατήρ ημών ουράνιος ανατέλει τον ήλιον επί και αδίκους και βρέχει επί και αδίκους. Αυτό μας τα επαναλαμβάνει με κάθε τρόπο ο Θεός ο ίδιος. Ότι δεν υπάρχει ένα φυσικό φαινόμενο που λειτουργεί επειδή λειτουργεί. Επειδή έτσι η φύση λέει. Διάβασα προημερών κάποιον η φύση η ανεξεχνία στη φύση αυτή που μας εκπλήσει συνεχώς ποια είναι αυτή ποια είναι οντότης, νους τι είναι δεν ακούμε αυτόν που μας μιλάει συγκεκριμένα γιατί αυτός είναι ο αληθινός δημιουργός και ακούμε τον καθένα που φαντάσετε γιατί δεν θέλει να πιστέψει τα γεγονότα, φαντάσετε και προσπαθεί να βρει λύσεις και απαντήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτή η ανάλυση του φωτός έχει γίνει και πριν παρουσιαστεί το ουράνιο τόξο. Πιστεύω ότι όλη η δημιουργία, αυτά τα πολύχρωμα λουλούδια, δεν είναι το κάθε λουλούδι αποτύπωμα μιας αποχρώσεως του φωτός. Άλλο λουλούδι είναι κόκκινο, άλλο πράσινο άλλο κίτρινο, άλλο πορτοκαλί, άλλο ροζ, άλλο μοβ. Δηλαδή έχουμε συνεχώς στην κτήση όλα αυτά τα χρώματα που περιέχονται μέσα στο φως σαν να υπάρχει μία συνεννόηση του ουρανού με τη γη μέσω του φωτός του Θεού και αφήνει το αποτύπωμά του, αφήνει την... Την ελιά του, το, το φιλί του αφήνει επάνω σε κάθε δημιούργημα για να μας πει και να του πει ότι σε πρόσεξε ιδιαίτερα εσένα. Μπορεί οι άνθρωποι να μην σε προσέξουν, αλλά εγώ Θεό σου σε προσέχω. Εγώ όχι μόνο σε προσέχω, αλλά σε κόσμησα, σε διακόσμησα. Αυτό αγαπητοί ακροατές πρέπει να γίνει βίωμά μας να μην βλέπουμε τίποτα στη ζωή μας και στην κτήση χωρίς πίσω από αυτό να βλέπουμε τον Θεό μας. Ο Θεός κρύβεται, αλλά εμείς δεν πρέπει να τον κρύβουμε. Ο Θεός δεν θέλει να παρουσιάζεται αυτός, παρουσιάζει εμάς και την κτήση. Μιλάει μέσα από όλη την κτήση. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιοι συνδέχερον αυτού αναγγέλει το στερέωμα τα πουλιά τραγουδούν για εκείνον, τα ποτάμια τρέχουν για εκείνον και εμεί ωφελούμεθα και εμεί χρησιμοποιούμε. Οι καταράκτες του ουρανού τρέχουν γιατί εκείνος τους κινεί. Τα πάντα στην κτήση κινούνται και υπάρχουν γιατί εκείνος θέλει να παραμένουν στην ύπαρξη. Να μην μας κλέβει η επιστήμη η οποία προσπαθεί να εξηγήσει το τι υπάρχει αλλά εξηγώντα το τι υπάρχει δεν είναι καλό να κρύβει τον όντα εκείνον που όντως και με μοναδικό τρόπο άρχει για να υπάρχουμε εμείς να είμαστε κάτω από τη δική του αρχή. Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή μα κοιτάζοντα τη γη από τον ουρανό και πρέπει με όσα διαβάσαμε και όσα συζητήσαμε να πιστήκαμε ότι το να κοιτάμε από τον ουρανό τα πάντα είναι η μόνη δυνατότητα για να κοιτάξουμε πραγματικά και αληθινά. Δεν είναι καλό να τα βλέπουμε όπως μας τα παρουσιάζουν. Εκείνοι οι μη έχοντες ελπίδα πέραν της επιγείου ζωής. Και προχωρώντας τώρα μετά την διαθήκη αυτή που επισφραγίστηκε με το ουράνιο τόξο, διαβάζουμε ότι ήσαν οι νόε οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού Σιμ, Χαμ, Ιάφεθ. Χαμ δε ειν πατήρ Χαναάν. Το μνημονεύει αυτό εδώ ιδιαίτερο ότι ο Χαμ ήταν ο γιον των Χανανέων. Γιατί θα δούμε στη συνέχεια ε, ποιο είναι αυτό ο σκοπό. Μα ερωτά ο Άγιο Χρυσόστρομο μάλιστα. Για ποιο λόγο έκανε αυτή την επισήμανση και προσέθεσε ότι ο Χαμ ήταν ο πατέρας των, των Χανανιών, θέλει λέει, μέσα από αυτό να μας δείξει την ακρασία αυτού, την ακράτεια, την υπερβολή και ότι παρά το ότι ήταν... Και αυτός μέσα στην Κιβωτό είδε τον κατακλυσμό, είδε την αφάνεια όλη, άρχισε να εκδηλώνει τον εαυτό του. Θα μου πείτε, αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά τότε πώς ο Θεός έσωσε τον Χαμ και δεν είπε στον Νόε ότι αυτόν πρέπει να τον αφήσεις έξω. Γιατί ο Θεός μας δίνει ευλογία ένεκη των πατέρων μας. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ότι χάριν των πατέρων μας μας έχει συγχωρήσει ο Θεός πολλές φορές και πολλά. Και η μαρτυρική πατρίδα μας παρότι δεν έχει ευχαριστήσει το Θεό μας διαμέσου των αιώνων, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, είχε ιδιαίτερε ευλογίες γιατί ευρέθησαν πολλοί Άγιοι Πατέρες και εκάλυπταν τις ανομίες μας, εκάλυπταν την απόσταση αυτή που είχαμε δημιουργήσει με το Θεό και έφθαρναν το Θεό κοντά μας. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερο τώρα στην εποχή μας και μάλιστα στις μέρες μας που ο Θεός έχει πάρει έναν έναν τους εκλεκτούς του κοντά του. Υπάρχουν βέβαια κάποια πρόσωπα εν και σπηλαίες και τεσοπές της γης και γι' αυτό ακόμη μας διατηρεί ο Θεός αλλά ιδίω από το προσκήνιο έχουν χαθεί. Και δεν είναι τυχαίο το ότι τα πρόσφατα χρόνια μας έκανε εμφανής αρκετούς από αυτούς τους Αγίους. Μας επέτρεψε να τους επισκεφθούμε, να τους ακούσουμε, να δεχθούμε την θαυματουργική ενέργεια της θεία Χάριτος μέσα από εκείνους. Και πάλι δεν φαίνεται αυτό, δεν είναι αρκετό για να μας αλλάξει την ψυχοσύνθεση και τις κακές μας συνήθειες. Έτσι λοιπόν και ο Χαμ ήταν μαζί με τα άλλα αδέρφια αλλά ήδη μιλάει η Αγία Γραφή ο Άγιος Χρυσόστομος εξηγεί ότι ο Χαμ ήταν πατήρ της Χανάν των Χανανέων οι οποίοι είχαν μετά από μερικά χρόνια αφού δημιουργήθηκαν και αυξήθηκαν είχαν πάρει είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με αυτή την ακρασία του Χαμ και γι' αυτό κιόλας η γη Χανάν κατεκτήθη από τους Ιουδαίους εν συνεχεία στους οποίους ο Θεός είπε ότι θα κερδίσετε, θα κατακτήσετε τη γη Χανάν. Και ήρξα τον Νόε άνθρωπος γεωργός γης και φύτευσε να μπελώνα. Άρχισε ο Νόε άνθρωπος γεωργός γης. Μέσα από την Κιβωτό το απεκάλυψε ο Θεός ότι να, πρέπει να καλλιεργεί τη γη. Όχι βέβαια. Γιατί η γεωργία Είχε δοθεί μέσα στον Παράδεισο. Είχε πει στους πρωτοπλάστης ο Θεός μας αφού τους έδειξε όλη την κτήση και αφού ονόμασε ο Αδάμ όλα τα ζώα του έδωσε ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε ζώου ποταμός επότησε όλο τον Παράδεισο. Και εκεί έλαβε την τέχνη αυτή ο Αδάμ. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Κάιν και ο Άβελ ήταν ο ένας γεωργός και ο άλλος κτηνοτρόφος. Άρα δεν είναι ο Νόε ο πρώτος γεωργός. Αρχίζει να εφαρμόζει αυτή την τέχνη διότι μετά τον κατακλυσμό ευρισκομένη η οικογένειά του δεν είχε από πού να αρχίσει θα είχαν πάρει ορισμένα πράγματα βασικά βέβαια αλλά από εκεί πέρα έπρεπε να εργαστούν με τα χέρια τους. Ίσως είχαν πάρει κάποια εργαλεία μαζί τους, είχαν τις πρώτες αυτές βοήθειες, αλλά έπρεπε να αρχίσουν και το πιο σίγουρο και το πιο αποτελεσματικό ήταν να αρχίσουν από τη γη. Εφήτευσε αμπελώνα. Αυτό τι μας λέει μας δείχνει ότι είχε πάρει μαζί του στην Κιβωτό και όλα εκείνα που χρειάζονται σπέρματα, διάφορα ώστε να αρχίσει τη νέα αυτή καλλιέργεια ή ότι βρήκε εκεί μετά την απορρόφηση των υδάτων, ευρήκε έτοιμα τα δέντρα αυτά έστω και σε κατάσταση που δεν ήταν για να ακμάσουν αλλά υπήρχαν σαν φυτά ωστόσο κάτι τέτοιο δεν υποδεικνύεται δεν ενισχύεται από τη διατύπωση της Αγίας Γραφής διότι λέει εφύτευσε αμπελώνα δεν είπε ε, εργάστηκε σε αμπελώνα που βρήκε μετά την αποκάλυψη των, τις χής από τα, με την απορρόφηση των υδάτων εφύτευσε άρα λοιπόν είχε μέσα στην κυβωτό και σπέρματα και μικρά φυτά ώστε να διαδεχθούν αυτά όλα εκείνα που χάθηκαν με τον κατακλυσμό. Η Αγία Γραφή δεν μας λέει λεπτομέρειες, αλλά με αυτά που αναφέρει υπονοούνται και πολλά άλλα. Εφόσον λέει λοιπόν εφύτευση αμπελώνα, πρέπει εμείς να εννοήσουμε ότι διατήρησε και ορισμένα μλαστάρια από τα βασικά αυτά δέντρα από τα δέντρα εκείνα που δεν διαφυλάσσονται μόνα τους, γιατί υπάρχουν και δέντρα τα οποία μετά την απορρόφηση των υδάτων θα ήσαν στη θέση τους και θα άρχισαν σιγά σιγά να καρποφορούν. Υπάρχουν και άλλα όμως τα οποία θα καταστρέφονται. Και ένα από αυτά είναι και το μπέλι που είναι πολύ ευαίσθητο γεωργικό είδος, θέλει ιδιαίτερα περιποίηση. Ε φύτευσε λοιπόν αμπελώνα και έπιε εκ του ίνου και μεθύστη και γεμνώθη εν το οίκο αυτού. Και είδε χαμ ο πατήρ Χανάν τη γύμνωση του πατρός αυτού και εξελθόν ανήγγειλε της δυσύν αδελφής αυτού έξω. Βλέπουμε ο χαμ τώρα πως αυτά τα οποία μας είπε ο Άγιος Χρυσόστομος και αυτά που προέτρεξε να μας πει η Αγία Γραφή ότι τώρα εφαρμόζονται. Είδε. Το ότι τον είδε ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποτρέψει. Μπορούσε όμως να τον καλύψει και μετά να φωνάξει τα αδέρφια του να τον φροντίσουν περισσότερο αν δεν μπορούσε μόνος του. Αυτός τι έκανε. Βγήκε έξω και είπε στα αδέρφια του Προφανώς, καγχάζοντας, ελάτε να δείτε εδώ πέρα θέαμα. Και λαβώντες ειν και η άφεθ το ημάτιον, επέθεντο επί τα δύο νότα αυτών και πορεύθησαν ο πιστοφανός και συνεκάλυψαν την γύμνωση του πατρός αυτών και το πρόσωπον αυτών ο πιστοφανός και την γύμνωση του πατρός αυτών ο πηγαν Πήγαν πίσω-πίσω κρατώντας τα ρούχα του... Νόε και αφού τον έντισαν πάλι κοιτάζοντας προς τα πίσω έφυγαν και δεν είδαν καθόλου τη γύμνωσή του, τη γυμνότητά του. Εξένυψε θενόε από του ίνου και έγνωσα επίσης αυτό ιός αυτού ο νεότερος. Και είπε «Επικατάρατος χανα πέσει και τη έσται της αδελφής αυτού». Μόλις συνήλθε από την Μέθη ο Νόε και έμαθε το τι είχε συμβεί, από τον νεότερο γιο του είπε ότι είναι καταραμένος αυτός και θα είναι δούλος στους αδελφούς του. Βλέπουμε πάντοτε και παντού ότι ο νεότερος είναι εκείνος ο οποίος πρωτοστατεί. Νεότερος ήταν ο Υιός του Πατρός, ο άσωτος Υιός. Νεότερος εδώ και ο χαμ είναι νεωτερισμός η αποστασία. Δεν είναι κάτι που απαρχής εδόθη. Είναι νεοτερισμός του ανθρώπου, είναι παρέκκληση του ανθρώπου. Όπως και του Αδάμ είναι νεοτερισμός η πτώση του. Δεν είναι κάτι που δόθηκε από το Θεό. Γενικά ο νεοτερισμός είναι όταν ακολουθούμε κάτι που δεν το είπε ο Θεός. Ακούμε πολλές φορές περί εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας, εκοσμικεύσεως της παιδείας, εκοσμικεύσεως της λατρείας και λέμε λόγια χωρίς να ξέρουμε καλά καλά τι είναι αυτό που λέμε. Η εκοσμίκευση είναι το να παίρνει οδηγίες, μοντέλα και να μιμήσει αυτά που κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι αδιαφορούντες για το τι έχει πει και έχει πράξει ο Θεός. Οποιαδήποτε έμπνευση, οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν έχει υποδειχθεί από το Θεό μας, πολλές φορές δε, όχι μόνο δεν έχει υποδειχθεί, αλλά έχει απαγορευθεί, όπως η συμπροσευχή με αλλοθρίσκους και αιρετικούς, η συνεργασία με αλλοθρίσκους και αιρετικούς, όταν αυτά έχουν εμποδιστεί από το Θεό και εμεί επιμένουμε να κάνουμε το αντίθετο, αυτή είναι η εκοσμίκευση. Λένε πολλοί, δεν θα έχουμε συμπροσευχή ή θα συλλειτουργούμεθα με τους ερετικούς, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό σημαίνει άγνοια της θεολογίας, διότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον που δεν φρονεί τα του Θεού γιατί η εργασία προέρχεται από τα πιστεύω του ανθρώπου και ο τρόπος της εργασίας προέρχεται από τα πιστεύω του ανθρώπου και η ηθική προέρχεται από τα πιστεύω του ανθρώπου και αν τα πιστεύω του ανθρώπου είναι δικά του δημιουργήματα ή του κόσμου Αυτά είναι βλαβερά. Εάν όμως τα πιστεύματα του ανθρώπου είναι παραδεδομένα από το Θεό, τότε αυτά είναι σωτήρια και θεία. Μπορείς να συνεργαστείς με κάποιον που δεν φρονίτατο του Θεού και να μην βλαφθείς. Αν είσαι τόσο δυνατός να μεταστρέψεις αυτόν που συνεργάζεται με σένα, όπως φέρει ο Μέγας Βασίλειος, συνεργαζόταν με τον Εβραίο ιατρό. Πώς συνεργαζόταν, τον είχε για προσωπικό του γιατρό, γιατί ήταν πολύ καλός γιατρός. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ότι ο Εβραίος αυτός γιατρός βαπτίστηκε και είναι χριστιανός. Και πολλοί άλλοι Άγιοι. Εάν λοιπόν είμαστε Άγιοι, να συνεργαστούμε με τους πάντες. Υπάρχει ελπίδα να μεταστρέψουμε αυτούς. Εάν όμως είμαστε άνθρωποι αδύναμοι και συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που δεν ακολουθούν το Πνεύμα του Θεού, τότε το αποτέλεσμα είναι αυτοί να μας παρασύρουν όπως γίνεται στις μέρες μας, όπου πολύ δύσκολα να βρεις άνθρωπο να θεολογεί ορθοδόξος πλέον. Από τις πολλές συντυχίες, από τις πολλές επικοινωνίες με ετεροδόξους και αλλοθρίσκους έχουμε χάσει το δικό μας μπούσουλα, τη δική μας αλήθεια, τη δική μας θεολογία. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή όλο αυτό, διότι υπερτονίζουμε και υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, ενώ ακολουθούντες τις επιφυλάξεις που πρέπει να έχουμε, που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός, τότε πορευόμεθα ασφαλώς. Ο πορευόμενος απλός πορεύεται πεπιθώς. Και ποιος πορεύεται απλός, εκείνος που δεν κάνει περιτές σκέψεις, εκείνος που δεν κάνει σκέψεις να τελειοποιήσει αυτά που είπε ο Θεός μας ή να τα διορθώσει γιατί η εποχή μας δεν μπορεί να τα σηκώσει. Έχουμε χρέος στην εποχή μας να εξηγούμε με σύγχρονο τρόπο αυτά που είπε ο Θεός. Αλλά αυτά που είπε, όχι παραχαράσσοντας αυτά που είπε. Τώρα, πώς εξηγείται ότι μέθησε ο Νόε από τον ίνο που ήπιε. Από ό,τι φαίνεται, θα υπήρχε βέβαια ο τα το η άμπελος, το αμπέλι, θα υπήρχε το κλίμα, θα υπήρχαν ε, τα σταφύλια που είχαν δοκιμάσει και πρώτου κατακλισμού αφού εφύτευσε όπως είπαμε αμπελώνα και πρέπει αυτό να τον έλαβε από την γη που προήλθε. Έχουμε επίσης και τη μαρτυρία του ίδιου του Χριστού μας που λέει, μιλάει για την μέλουσα κρίση και την δευτέρα παρουσία που θα έρθει σαν αστραπή, θα έρθει ξαφνικά και λέει όπως ήταν στις ημέρες του Νόε <χω> οι άνθρωποι τροχόχοντες και πίνοντες έπιναν βέβαια και νερό αλλά προφανώς έπιναν και κρασί δεν είχαν προχωρήσει τόσο πολύ στο να μεθύσουν δεν έχουμε μια μαρτυρία περιμέθης πρώτου κατακλυσμού, αλλά αυτό φαίνεται καθαρά τώρα ότι ο Νόε προφανώς δεν είχε πιει ποτέ κρασί, δεν είχε πιει μέχρι τότε. Γιατί τώρα, γιατί ήπιε, γιατί τώρα, έκαμε νέα Θεία ο Θεός και τους είπε να τρώνε και από τα ζώα ως λάχανα χόρτου. Ίσως ο Νόε δεν αποφάσιζε να φάει από αυτά τα ζώα, αλλά είπε ας πιω λίγο περισσότερο από αυτό το ποτό το οποίο ήταν γνωστό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Νόε δεν μέθησε από κρεπάλια, από ακρασία από δηλαδή ακράτεια, αυτό θα πει ακρασία, δεν μέθησε από ακράτεια, αλλά μέθησε γιατί δεν είχε πείρα. Και αυτό λένε και αρκετοί από τους Άγιους Πατέρας μας. Ήπιε, μέθησε και εκεί στη μέθη δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι κάνει και έγιμνώθη με τα επακόλουθα που είδαμε. Ωστόσο ο χρόνος μας έχει τελειώσει, δεν έχουμε άλλα περιθώρια παρά μόνο για να ευχαριστήσω με τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι πρόθυμη και απαντά στα τηλεφωνήματά σας, το Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που είστε κοντά μας και συνταξιδεύομαι σε αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.